δεν έχουμε ηγεσία σήμερα. Υπηρό πράγμα. Και συνεπώς, τα σωματεία είναι σήμερα τα οποία προσθέτουν την εμπροσφυλακή της μαχωμένης Ορθοδοξίας. Είστε εμπροσφυλακή της μαχωμένης Ορθοδοξίας. Όν τρόπον το σύνταγμα του πλαστήρα του ηρωικού αυτού ανδρός ήταν εμπροσφυλακή της μαχωμένης στρατιάς με χρυσίες και έδωσε μέγαν καλευρότο, και έλεπε από τα υψώνα του καλευρότο την άγκυρα και θα πάρει η άγκυρα κλπ. Έτσι είστε η εμπροσφυλακή της μαχωμένης Ορθοδοξίας. Και εκεί να μείνετε. Σεβόμενοι τον αρχιερέα, σεβόμενοι τους ιερείς, τους πάντες και αγωνιζόμενοι. Και πάντε προς τα εμπρός, και πάντε προς τα εμπρός, και πάντε προς τα εμπρός, έως όταν ανατείλουν και καλύτερες ημέρες στο έργο. Και αυτή είναι απρόσπιση αψιμαχίες. Μην καρπάστε για αυτές τις μικρές αψιμαχίες. Έχω μεγάλους αγώνες και μαρτύρων ακόμα. Εγγίζουν η μέρα πονηρέ για το έθνος μας. Πολύ πονηρέ. Και εθνική, και ειρήνη, και πνευματική. Εμμονεύσατε το αγώνα του Σιπήρου. Σιπάστο, πύρος και εγώ εγωνίστηκα και τους επέτρεπα. Επέτρεψα εκεί πέρα και ένα προ. Σε αυτόν τον αγώνα είναι μπροστά ο Άγιος Κονίστρο, ο οποίος συγχαίρονται αυτό. Αλλά πρέπει να μην τολμάτε ότι πριν το όνομα του Δήμου του Βορείου Ηπείρου έχω μίσον θέμα τώρα. Συγκλονίστε η Μακεδονία. Επειδή είστε όλοι πατριώτες, σας λέγω ότι δεν πάμε καλά να κινείται το ζήτημα των Μακεδονικών. Και ότι στην ταξί, κάτω στην Αυστραλία αυτό επιγυμνάζεται ταξιαρχία τρομοκρατών, η οποία και θα δράσει εδώ στην Ελλάδα. Και θα έχουμε ημέρα Μακεδονικού Αγώνος. Και πήρα εγώ άδεια από τον Αρχιεπίσκοπο κατόπιν αυτή. Να κάνουμε μια συνεδρία στη Ράχη της Μακεδονίας, σύεται, θα τη χάσουμε τη Μακεδονία. Αφήθησαν, λέει, καθώς έχω πληροφορίες, τρεις τομοκάτε, οι οποίοι ευτυχώς συνελήφθησαν στην Καστοριά, άλλοι τρεις συνελήφθησαν στην Φλόρινα και άλλοι τρεις στη Θεσσαλονίκη. Δεν πάμε καθόλου καλά το εθνικό πρόβλημά μας. Κατάλαβες. Εκ παραλλήλου προς το υπηρετικό, πρέπει να αγωνιστούμε και ως Μακεδόνες και για τον Μακεδονικό. Και ζούμε ημέρες με διαφώτιση έγινε σε ευρύτερο κλίμα και θα γίνει ακόμα σε ευρύτερο κλίμα και δικαίως γίνεται. Αλλά τώρα δεν είναι πλέον οι θέσεις των ιεραρχών. Τώρα είναι οι θέσεις, το είπα καθαρά και στη Σύνοδο. Και ίσως να επίκρανα το αγαπητό μου Χριστόδελφο Σεβαστιανό. Τώρα είναι κάθε υπερβολή είναι εργάστη, δεν το υποτιμώ. Δίνω τα βραβεία και τον προτείνω στον αγώνα αυτών, την άφησε πέρα και συνεχίσει. Αλλά όπως είπα Σεβαστιανό, τώρα δεν είναι η ώρα πλέον της ιεραρχίας. Τώρα είναι η ώρα Παύλου Μελά. Παύλου Μελά. Δηλαδή, τώρα είναι Παύλου, δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε τα όπλα, αλλά μου κάνει εντύπωση και είναι σημείο των καιρών ότι έχουμε 10.000 αξιωματικούς. Μα μέσα δεν βρίσκεται ένας μέσα εκεί που με ένα φιλόκιμο του 10.000 αξιωματικούς να πει εδώ, διότι στη Βόρεια Ήπειρο δεν είναι απλώς. Εδώ επί άνομα ήρθε ο Παύλος και γονίστηκε για τα δικαιώματα. Ο Βρούχαμι δεν είχε, είμαστε ελεύθεροι εδώ πέρα, είχαμε ελευθερία θρησκευτική. Ενώ στην Βόρεια Ήπειρο δεν έχει εξελιχθεί πρωτοφανές στον κόσμο κλπ. Λοιπόν, δεν βρίσκεται μέσα να παρουσιαστεί ένας Παύλος Μελάς, μαζέψει 100 παλικάρια, να τους διακύσει ο Μπούε μέσα, τσακ! Έτσι, είναι απλώς. Δεν βλέπεις τι κάνουν οι Αλμπανοί για τα δικαιώματά τους. Κλονίζουν το μοσαϊκό αυτό των Βαλκανίων που λέγεται Αζωνία. Αυτό το είπα και στο σύνολο και το λέω καθαρά και το είπα και στο σύνολο. Είναι καιρός αγώνος. Όχι μόνο αγώνος δια του λόγου που είναι και αυτός ισχυρότερος, αλλά και αγώνος. Να βρεθεί ένας πρόεδρος. Τον απεικήρυξε τον Παύλο Μελά, το ξηρώσαν τα καλώνια. Αδιάφορο γιατί θα δημιουργηθεί διπλωματικό ζήτημα. Διότι έχουμε καλά σχέση, έχουν αυτοί πολύ καλά. Να καθαιρέσουν 4-5, να μαζέψουν 100 παλικάρια, να μπουν μέσα, πεθαίνουν για την Ελλάδα. Δεν το λένε σήμερα οι αξιωματικοί μας. Μόνο έχουν πάθει αληθωρισμό, κοιτάζονται έτσι, κοιτάζουν. Άμα τους προσθέσουμε ένα αστέρι στους ώμους, κοιτάζουν έτσι, έχουν πάθει αληθωρισμό. Με τα αστέρια αυτά. Τρυπτική κατάσταση. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εμείς θα μείνουμε ως εμπορφυλακοί και ενωμένοι πάντοτε, χέρι με χέρι, χωρίς παράτες διαφορά στις οποίες έχουμε τις κατευθύνσεις, διότι όλες οι κατευθύνσεις παίζονται. Είναι μια συναυλία ωραία και η συναυλία δεν παίζεται με ένα όργανο. Όσο ποικιλία αυτό, άλλο έχει λαού, το άλλο έχει βιβλία κλπ. Ναι, μα θέλει αυτό είναι προπέρα 30. Αδύνατο, ανεπίτευκτο. Εγώ υπέστη εγκάβματα πολλά από αυτή την χώρα και την αυτή κλπ. Εύχομαι στον Θεό να είστε πάντοτε και το ζήτημα. Αυτά που λέτε και συμφωνώ για την ενότητα είναι κάτι που θα το γράψει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Γιατί είχαμε καταφέρει να τρογόμαστε και να κάνουμε τίποτα. Ναι. Αλλά νομίζω και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό έχει η εποχή μας. Το ότι η αθεία μπήκε στην πολιτική. Μα τώρα ακούω τον γέρο άνθρωπο είμαι. Του λέω ρε παιδιά, ο κίνδυνο τη Ελλάδο είναι ξεφρενό εκ τη αιρέσεω. Η οποία έχουμε 300 αιρέσει, έχουμε φρικτό πράγμα. Εξέλεξαν την Ελλάδα ω τρόπο προπάκου. Όλοι ήταν, διότι του έδωσαν. Είναι η μόνη γωνιά του πλανήτου, στον οποίο τη άφηκε ελευθερία εδώ. Και κατάλαβε πώ είναι τα πράγματα. Συνεπώ τώρα και ο κίνδυνο εξ αθεία δεν είναι μικρό. Εγώ μάλιστα έλαβα και θα κάνω εισήγηση με σφαγόν εναντίον τη λουλισμού και τη αθεία.
Έχω 15 δημοσίευση και ολόκληρο εκεί πέρα και λέω τι πρέπει να γίνει. Όσον αφορά την αθεία, η οποία λαμβάνει καταπληκτικό. Καθίστε στιγμή στην Ρωσία, κλονίζεται η αθεία και ο ηλισμό. Εδώ αντιθέτω, πάντοτε εμεί οπισθοδρομικοί είμαστε οι τελευταίοι οι οποίοι θα προηγηθούμε από αυτή την κίνηση σε αυτή. Είναι μεγάλο ο κίνδυνο. Αθεία υπάρχει. Γι' αυτό βλέπετε και εγώ στα κηρύγματά με σχάτω. Δεν την είχα συνήθεια. Δίνω πολιτικό χαρακτήρα. Οι χρησιμοποιήσει τη διακοινωνία του έθεσε ερωτήματα σοβαρά. Ζητάει το πώ, το μυστήριο είναι απλωμένο παντού. Ερμηνεύσατε εσεί αυτά τα μικρά μυστήρια, ερμηνεύσατε και εγώ το μεγάλο μυστήριο. Σωστή είναι η παρατήρησή σα και είναι αγώνε πολύ. Χαίρονται την Ομόνια. Εύχομαι να ψάνει αυτή η ενότη σα. Και χαίρονται ότι μεταξύ αυτών είναι και κορίτσια, είναι και γυναίκε. Τροφονόστε ένα μήλο. Διότι είναι γεγονό ότι πολλέ φορέ οι γυναίκε μα νικούν. Είναι δημιουργικούν. Τιμούμε τον Αίμη στο Τρεμπέλα που μου λέει κάποτε σε μένα, όχι σε μένα, μου είπε κάποτε, λέει Αγουστίνε, μην καταφέρεις λέει εναντίον των γυναικών, λέει. Ας λέει, έχουν και αυτές τα λατώματά τους, έχουν τα αγωτώδη κλπ. Ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί, δεν είχαμε διαλύσει την εκκλησία. Άντε σε οτιδήποτε εκκλησία, άντε πάτε σε οτιδήποτε εκκλησία, να δείτε αυτή είναι η πλειοψηφία. Πάτε σε οτιδήποτε εκκλησία μέσα. Θέλουμε να μεταχειριστούμε μια σκληρά κουβέντα για τον άντρα. Και αν γίνεται ογμός, θα το θυμηθείτε. Όπως το Χριστό μείνει μόνο, δεν τον επρόδωσα. Θυμώ μια φορά στην Αθήνα που μιλούσα και είχα ένα φρικτό κατηγορητήριο κατά των γυναικών, έλαβα την κακή όψη, ευάλωτη γυναικός. Το τέλος λοιπόν με πλησίασε μια γυναίκα, πολύ πτωχαδάκια, ήταν εργαζόμενος λοιπόν, μου λέγει το εξής, το οποίο με συνεκρόνησε. Εγώ λέει, είναι μεγάλη εβδομάδα, λέει, μας έρχεται. Πες μου ποια γυναίκα τον. Αυτός που τον πρόδωσε ήταν γυναίκα, αυτός που τον ανήθει ήταν γυναίκα, αυτός που τον εγκατέλειψε ήταν γυναίκα. Όχι, αυτές μείνανε πάνω στο σταυρό. Και αυτές θα μείνουν, και αυτές θα μείνουν, και αυτές θα μείνουν. Εμείς θα πρόδωσαμε τον Χριστό. Παπάτες και δεσπότες. Και στη Ρωσία σήμερα η γυναίκα κράτησε τον Χριστό. Παρόλα τα λατώματα και τις κακίες οι οποίες έχουν και αυτοί, δεν το αρνούμε, διότι έχουν και αυτοί τα λατώματά τους. Είναι το πλέον και αυτά της έμας, διότι εγώ πιστεύω ότι την δομή του γυναικείου, τη γυναικεία την εκκλώνησε. Εκλώνησε πολύ ο Σατανάς. Εκλονίστηκε. Δεν έχουμε ηγεσία σήμερα.